προτάσεις άλλα γερμανικά για ολοήμερα δημοτικά και γυμνάσια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο δημοτικό η σχολική μέρα πρέπει να ξεκινάει στις 8 το πρωί και να τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Στο χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να ενταχθεί μια ώρα για γεύμα και διάλειμμα και μικρότερα διαλύματα ενδιάμεσα των μαθημάτων. Στις 2 τελευταίες τάξεις του δημοτικού προτείνεται η σχολική μέρα να λήγει στις 3:30 το μεσημέρι. Θα πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να δούμε κατά πόσο αν υπάρχουν οι υλικοτεχνικοί υποδομή για να μπορέσουμε να κρατάμε τους μαθητές, όλους τους μαθητές του δημοτικού σχολείου μέχρι τις 3 η ώρα. Ύστερα, ήδη έχουμε επισημάνει και στα ήδη λειτουργούντα ολοήμερα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη σύντηση των μαθητών και βέβαια υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα με την κόπωση που μπορεί να δημιουργήσει στους μαθητές. Όσο για το γυμνάσιο, η σχολική μέρα προτείνεται να ξεκινάει στις 8 το πρωί και να λήγει στις 4 το απόγευμα. Προτείνεται μισή ώρα διάλειμμα για γεύμα, καθώς και διαλύματα ενδιάμεσα των μαθημάτων. Η πρόταση αυτή σημαίνει πρώτον ότι θα πρέπει να δοθούν επιπλέον χρήματα στη δημόσια εκπαίδευση. Πράγμα που δεν πιστοποιείται από τον φετινό προϋπολογισμό για την παιδεία, ο οποίος είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 30 χρόνων και είναι μόνο στο 2,75% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Θα περιλαμβάνονται επίσης ζώνη για ξένες γλώσσες και τουλάχιστον 5 πρόσθετες ώρες την εβδομάδα που θα εντάσσονται στο νέο επιστημονικό πεδίο σχολική και κοινωνική ζωή, όπως θα ονομάζεται. Το νέο αυτό πεδίο αφορά την προσωπική μελέτη των μαθητών, εργασίες που θα προτείνονται στο πλαίσιο διδακτικών αντικειμένων σε θέματα όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός και οι νέες τεχνολογίες. Η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος ουσιαστικά μεταρρύθμισης εκπαίδευσης. Τα πρώτα δείγματα ξεκίνησαν από πέρυσι μετά από πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας με ρυθμιστικές, θα έλεγα, παρεμβάσεις όσον αφορά τη λειτουργία του και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο αμέσως επόμενο στάδιο, αναφέρομαι από την περσινή σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας είχε ήδη δρομολογήσει διαδικασίες για την μελέτη του νέου σχολείου και σε επίπεδο δημοτικού και σε επίπεδο γυμνασιακών σπουδών και ηλικιακών σπουδών. Όσον αφορά στην κοινή διδασκαλία των μαθημάτων με συναφές διδακτικό αντικείμενο, προτείνεται να δημιουργηθούν ζώνες μαθησιακών διδακτικών αντικειμένων, όπου αντί να απλώνεται ένα αντικείμενο σε όλα τα χρόνια του γυμνασίου, μπορεί να γίνει η διδασκαλία του σε μία και μόνο χρονιά. Είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πτώση όσον αφορά τις επιδόσεις των παιδιών και όσον αφορά επίσης και την τακτοποίησή τους σαν μαθητές. Δηλαδή δεν έχουν το σύστημα και το εντατικό διάβασμα, δεν είναι τόσο καλή στα γραπτά τους, δεν έχουν τα τετραδιά τους. Χρειαζόταν λοιπόν ένα lifting. Ταυτοχρόνως προτείνεται και ενίσχυση της αυτονομίας των σχολείων στην κατανομή των διδακτικών περιόδων του ορολογίου προγράμματος και ανοιχτά σχολεία με εξωσχολικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς.